Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τον κύριο που πήρε το υγειονομικό γνωστό αυτό ρίσκο να φέρει το νερό μου εδώ πέρα. Ενώ δεν όφιλε, καθώς δεν είναι υγειονομικός, είναι κλητήρας της Βουλής μας. Μόνο χαρτιά θα πρέπει να μεταφέρει κανονικά ο κύριος. Εν τούτης, αυτή η πληγή συνεχίζει να βαραίνει το κοινοβούλιο μας. Μικρή πληγή, θα μου πείτε, σε σχέση με αυτές τις πληγές που βαραίνουν το λαό μας έξω από το κοινοβούλιο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω κι εγώ από την επέτειο. Την επέτειο, θυμίζω, που είναι μισός πια αιώνας παρά ένα έτος. Θα ξεκινήσω με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, καθώς φαίνεται ότι είναι εθνική επιταγή να αναφερθούμε σε αυτούς, αφού η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μια ομάδα που αφορά το κυβερνών κόμμα της Ελλάδας, διατείνεται ακόμα και στη σημερινή της ή χθεσινή της ανακοίνωση ότι κανείς νεκρός σε αυτό το γνωστό, το γελίο, το συγγνώμη, δεν μπορώ να βρω επίθετο, δεν θα πω γιατί δεν θέλω να αντιδικώ ψέμα πάντως, ότι δήθεν όλοι οι νεκροί ήταν έξω από το Πολυτεχνείο. Και κάτι τρέχει λοιπόν με αυτό. Και αν ήταν έξω από το Πολυτεχνείο, αν ήταν έξω από την πόρτα ή μέσα, έχει μεγάλη διαφορά. Όταν ήταν μέσα χιλιάδες άνθρωποι και έσπασαν τα άρματα μάχη στην πόρτα για να τους μακελέψουν, αναγκάστηκαν να βγουν τρέχοντας στην πόλη. Αν σκοτώθηκαν στις παρόδους, έχει τεράστια διαφορά. Και πόσο αλήθεια διέπει άραγε αυτή την ομάδα αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας. Μας αναγκάζει λοιπόν αυτή η στάση, η εθνικά επικίνδυνη κατά τη γνώμη του Μέρα 25. Τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε δεν είναι άγνωστα. Επικαλούμε άρθρο του κυρίου Μπογιόπουλου, του αξιότιμου αυτού δημοσιογράφου. Δεν θα το κλέψω, δεν θα πω τίποτα από το άρθρο του ανθρώπου του πόνιμά του. Θα δανειστώ μόνο από το άρθρο του τα στοιχεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ελλάδας, της πατρίδας μας, που έχουν τίτλο «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 και που αφορούν τους νεκρούς του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και μετά, αμέσως μετά την καταστολή της». Εκ των προτέρων σημειώνω ότι δεν θα αναφερθούμε βεβαίως και στους 88 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα. Θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε μερικούς από αυτούς, όπως επίσης δεν θα αναφερθούμε και στους 1.103 τραυματίες που πιστοποιημένα υπήρξαν 1.103 τραυματίες. Μένουμε λοιπόν στην έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καταγράφουμε μερικές χαρακτηριστικές και βαθιά για σένα συγκινητικές ελληνικέ λαέ περιπτώσεις, για σας πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω, γιατί την ελευθερία, αυτήν την υπόωρους, την μερική ελευθερία που χαίρεστε σήμερα, δεν θα την είχατε και ακούστε μαζί μας σε ποιους την οφείλετε. Δημήτρης Κομνηνός του Ιωάννη, 17 ετών, δηλαδή Δευτέρα Λυκείου, τότε Πέμπτη Γυμνασίου, αν είχε πάει και δεν ήταν ακόμα στην Τετάρτη. Κάτοικος Λευκάδας, Αθηνών, Λευκάδος 7. Στις 16.11 του 1973, μεταξύ 9.30 και 9.45, στη διασταύρωση των οδών Αβέροφ και Μάρνη, κυρία Πρόεδρε, τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά, όλα έχουν τη σημειολογία τους, στην καρδιά του νεαρού αυτού παιδιού, του μαθητή αυτού, από πειρά της φρουράς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε νεκρός στο ρυθμιστικό κέντρο Αθηνών. Αρχίζουν τα πιο ενδιαφέροντα. Το Ριλ Μαργκρέθε Εγγελάντ του Περ Ρεϊντά, 22 ετών, φοιτήτρια από πού, ελληνικέ λαέ, από το Μολντέ της Νορβηγίας. 16-11 γύρω στις 11.30, τραυματίστηκε θανάσιμα στο στήθος από πειρά της φρουράς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε από διαδηλωτές στα χέρια στο ξενοδοχείο Ακροπόλ και αργότερα ήδη νεκρή στο σταθμό πρώτων βοηθειών του ΙΚΑ. Βασίλειος Φάμελος του Παναγιώτη, 26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος από τον πύργο Ηλίας, κάτοικος Κάσου Κυψέλη, Αθήνα. 16-11 και αυτός, το 73, στις 23.30, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, ελληνικέ λαέ, για λογαριασμό σου, για να είσαι υποτυπωδός, γιατί δεν είσαι πλήρως, αλλά για να είσαι υποτυπωδός ελεύθερος εσύ και εγώ, και να μπορώ να μιλάω από αυτό το βήμα και να μπορώ να αντιμετωπίζω τον κάθε αλεφούζο αυτού του κόσμου από αυτό το βήμα. Γι' αυτό ο Βασίλης Φάμελος, 26 ετών, έδωσε τη ζωή του. Από πειρά, πως σκοτώθηκε, πως δολοφονήθηκε, από πειρά της φρουράς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, μεταφέρθηκε νεκρός στο ρυθμιστικό κέντρο. Γεώργιος Σαμουρής του Ανδρέα, 22 ετών, φοιτητής Παντίου από την Πάτρα, κάτοικος πλατείας Κουντουριό του Κουκάκη. 16-11 στις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου, Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδο για την ακρίβεια, δολοφονήθηκε αφού τραυματίστηκε θανάσιμα στον τράχυλο από πειρά της αστυνομίας. Μεταφέρθηκε νεκρός στο σταθμό πρώτων βοηθειών του ΙΚΑ. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Αντωνίου, τα αναφέρω όλα αυτά και θα τα πω
ξέρω ότι παίζω με την υπομονή μερικών ίσως από εδώ, γιατί πρέπει να καταγραφούν στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Αξίζει η θυσία των συνανθρώπων μας αυτών για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα και να απολαμβάνουμε αυτή τη Βουλή, να καταγραφεί επιτέλους έστω και ενδεικτικά στη Βουλή μας και να μείνει στην ιστορία της, να μπει θεσμικά. Οικοδόμος ήταν ο κύριος Κυριακόπουλος, 35 ετών ήταν ο κύριος Κυριακόπουλος, από τα Καλάβρητα, κατοικούσε στο Περιστέρι. Κατά τις βραδινές ώρες της 16-11 και ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκε, ξέρετε πώς, το σκοτώσαν στο ξύλο, από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους, συνεπία των οποίων πέθανε από οξία ρήξη αορτής, ενώ μεταφερόταν στο σταθμό πρώτων βοηθειών του ΙΚΑ. Σπύρος Μαρίνος του Διονυσίου, 31 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος από την εξωχώρα Ζακύνθου. Στις 16-11 και αυτό στο 73, και ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκε από αστυνομικούς επίσης με συμπαγείς ράβδους, γκλόπ τα λέμε αυτά σήμερα, και υπέστη κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο Πεντέλης, όπου πέθανε τη Δευτέρα, τρεις μέρες μετά, 19-11, από οξύ εγκεφαλικό, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Νικόλαος Μαρκούλης, του Πέτρου, 24 ετών, από το Παρθένη Θεσσαλονίκης, κάτοικος Χριστομάνου 67 σε πόλη Αθήνα. Στις 17-11 αυτός, την ίδια μέρα δηλαδή της εισβολής των τάγκς μέσα στο Πολυτεχνείο μας, στην πλατεία Βάθη τραυματίστηκε στην κοιλιά από ρηπή στρατιωτικής περιπόλου. Μεταφέρθηκε στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, όπου πέθανε τη Δευτέρα. Στυλιανός Καραγιώργης του Αγαμέμνονα, 19 ετών. Εδώ πέρα κάτι πιο συγκινητικό για εμένα προσωπικά. Κάτοικος Νιαούλη 38, Νέο Ηράκλειο Αττικής. Γεννήθηκα και ζω 57 χρόνια συναπτά στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Η Νιαούλη είναι πολύ κοντά στην οδό του πατρικού μου σπιτιού. Θα ήταν φίλος μου, καθώς με περνάει 9 χρόνια, θα με πέρναγε αν ζούσε ο αείμνηστος Στυλιανός Καραγιώργης του Αγαμέμνονα. Δεν μπόρεσε να γίνει φίλος κανενός, δεν μπόρεσε να ανθίσει η ζωή του, γιατί στα 19 του πριν ξεκινήσει, φασίστες, ναζί, τον δολοφόνησαν. Στην οδό Πατησίων, μεταξύ των κινηματογράφων Αελό και Ελληνής, από ρηπή πυροβόλου που έριξε εναντίον του περίπολος πεζών αυτών, η οποία επέμενε τεθωρακισμένου οχήματος. Πήγε στο ΚΑΤ, όπου και κατέληξε. Μάρκος Καραμάνης του Δημητρίου, 23 ετών, ηλεκτρολόγος από τον Πειραιά, κάτοικος Χίου, 35 ετών, από το Εγάλαιο, στο Εγάλαιο έμενε. 17-11, επί της πλατείας Αιγύπτου, θανάσιμος τραυματισμός στο κεφάλι από πυρά της στρατιωτικής φρουρά που ενέδρευε στην ταράτσα του ΟΤΕ. Στην κλινική Παντάνασα, όπου τότε εργαζόταν ο πατέρας μου, Γιώργος Γρηγοριάδης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αλέξανδρος Παρτίδης του Ευστρατείου, 16 ετών, μαθητής από τον Πειραιά, κάτοικος Αργίας Λαύρας, 80 Αθήνα. Στις 10:30 με 11 περίπου το πρωί της 17ης, το 73 βεβαίως, το 11 του 73, σου δολοφονήθηκε μεταξύ στη συμβολή των οδών Πατησίων και Κότσικα. Τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από πυρά στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε επίσης στην ταράτσα του ΟΤΕ. Με διαμπερές τραύμα τον πήγαν στο ΚΑΤ, τον βρήκε νεκρό εκεί ο πατέρας του. Αλέξανδρος, τα πιο ενδιαφέροντα ακόμα. Αλέξανδρος Βασίλειος Μπασρή Καράκας, 43 ετών, Αφγανός, ναι, Αφγανός, τουρκικής υπηκότητας. Δολοφονήθηκε στις 13:01, δηλαδή 17-11-73, ενώ βάδιζε με το 13χρονο γιο του στη διασταύρωση στον οδό Χέιδεν και Αχαρνών. Τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από ρηπή μυδραλιοβόλου στρατιωτικού όπλου που ήταν πάνω σε στρατιωτικό τεθωρακισμένο όχημα. Μεταφέρθηκε κατευθείαν στο νεκροτομείο, όπου απλώς πιστοποιήθηκε ο θάνατός του. Ανδρέας Κούμπος του Στέργιου, 63 ετών, βιοτέχνης από την Καρδίτσα. 11 με 12 στις 18, μια μέρα μετά αυτός, στη διασταύρωση των οδών 3 Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου. Τραυματίστηκε στη Λεκάνη από πυρά μυδραλίου τεθωρακισμένου στρατιωτικού οχήματος, εξέπνευσε στο ΚΑΤ. Μιχάλης Μυρογιάννης του Δημητρίου, 20 ετών, ηλεκτρολόγος από τη Μυτιλίνη, κάτοικος στην Ασημάκη Φωτήλα 8 στην Αθήνα. Στις 12 το μεσημέρι, τη 18η, την επόμενη και αυτός από την εισβολή, στη διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη, ξέρετε, ακριβώς έξω το Πολυτεχνείο. Τραυματίστηκε θανάσιμα, δολοφονήθηκε με τραυματισμό στο κεφάλι από πυρά περιστρόφου αξιωματικού του στρατού, αυτουργός, ο γνωστός σε όλους, συχαμερότατος, επίορκος αξιωματικός Νικόλαος Ντερτιλής. Μεταφέρθηκε στο σταθμό πρώτων βοηθειών σε κομματώδη κατάσταση, εξέπνευσε αυθημερών στο ρυθμιστικό κέντρο. Ο κατάλογος που προηγήθηκε είναι βεβαίως, ελληνικέ λαέ πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω, ενδεικτικός. Στα θύματα που περιλαμβάνει, πολλά από αυτά δολοφονήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, πέραν του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια του γενικευμένου πογκρόμ καταστολής που είχε εξαπολύσει η Χούντα. Έτσι δολοφονήθηκαν ο Κυριάκος Παντελεάκης, ο Ευστάθιος Κολυνιάτης, ο Σπυρίδωνας Κοντομάρης, ο Σοκράτης Μιχαήλ, ο Δημήτρης Θεόδωρας και ο Αλεξάνδρου Παπαθανασίου.
Ας δούμε λοιπόν μετά τις δολοφονίες όλων αυτών των ανθρώπων, μισό αιώνα μετά, πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Υπουργέ που εκπροσωπείτε την κυβέρνηση, πού βρισκόμαστε σήμερα όλοι οι εκπρόσωποι ανεξαιρέτως των μνημονιακών κομμάτων. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Θυμίζω το τρίπτυχο σύνθημα, το αίτημα του Πολυτεχνείου, τρία αιτήματα. Ψωμί, διπλασιάστηκε η τιμή του τους τελευταίους 6 μήνες. Παιδεία, κάθε μέρα και λιγότερο δημόσια, κάθε μέρα και περισσότερο ιδιωτική. Στόχος όλων των μνημονιακών ανεξαιρέτως να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως. Κάνατε εισάξια τα πανεπιστήμια Μαϊμού της Κύπρου, κάτι κολέγια της συμφοράς που οι πλούσιοι στέλνουν τα παιδιά τους για να πάρουν ένα παλιό χαρτό που δεν έχει καμία αξία, με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι προσβολή στη μνήμη των ανθρώπων που ανέφερα. Αυτό είναι, καταλάβατε. Ελευθερία. Απολύτως ανύπαρκτη, αγαπητοί κύριοι υπουργοί, μην το παίρνετε προσωπικά, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, απευθύνομαι σε εσάς. Απολύτως ανύπαρκτη. Όταν μόλις πριν 3 χρόνια, 4 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και η αφεντιά μου, 7 με συγχωρείτε, υπό την ηγεσία του αρχηγού κόμματος κοινοβουλευτικής ομάδας που εκπροσωπείτε μέσα σε αυτό το ναό της Δημοκρατίας στη Βουλή, εμποδίστηκαν από χιλιάδες άνδρες των ΜΑΤ να βαδίσουν μόνοι αυτοί οι 7. Χωρίς κανένα υγειονομικό, καμία υγειονομική δικαιολογία, χωρίς καμία δικαιολογία κίνδυνου προξένησης ταραχών, να βαδίσουν από το Πολυτεχνείο μας στην Αμερικάνικη πρεσβεία σας. Εμποδίστηκαν όλους αντισυνταγματικώς. Αυτή είναι η ελευθερία. Ψωμί λοιπόν, ελληνικέ λαέ, παιδεία, ελευθερία. Μισό αιώνα μετά, παρά ένα χρόνο, τίποτα από τα τρία. Κατακτημένο, τίποτα από τα τρία. Είμαστε εδώ για να τα κατακτήσουμε. Μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Έλληνες, Νορβηγοί, Αφγανοί τουρκικής υπηκότητας ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους μόλις 10, 14 που σας διάβασα, που δώσαν τη ζωή τους, αφιδώς την προσέφεραν, χωρίς δεύτερη σκέψη, για να είμαστε ελεύθεροι εσείς και εγώ και όλοι εσείς εκεί έξω σήμερα. Καταλαβαίνετε τι διατριτικό, συντριπτικό κτύπημα στην καρδιά κάθε έννοιας ρατσισμού και ξενοφοβίας αποτελεί αυτό. Η κοπελιά από την Νορβηγία 22 ετών, που δεν άνθησε να τη χαρούν οι γονείς της και οι μελλοντικές σχέσεις της, ο κύριος από το Αφγανός τουρκικής υπηκότητας, που άφησε το γιο του, ο οποίος το συνόδευε, δολοφονήθηκε μπροστά στο παιδί του, πέθαναν για τη δική μου και τη δική σας ελευθερία, πολίτες της Ελλάδας. Ξέρετε που έχουμε τους απογόνους τους. Ξέρετε που βρίσκεται ο εγγονός ή ο γιος του κυρίου από το Αφγανιστάν τουρκικής υπηκότητας? Στις μόριές σας και στις ιδωμένες σας αυτού του κόσμου. Εκεί τους έχετε να πεθαίνουν στα λασπόνερα. Σε χώρους 3.000 να συνοστίζονται 18.000. Εκεί καίγονται κάθε φορά που παίρνει πυρκαγιά μικρά παιδιά. Εκεί εκπορνεύονται, εκεί βιάζονται. Εκεί συνεχίζεται το Νταχάου της Ευρώπης. Και είναι υπεύθυνο όλο ανεξαιρέτως το μνημονιακό πολιτικό προσωπικό, το οποίο δέχεται την Τουρκία ως ασφαλή χώρα και έτσι δέχεται την Ελλάδα ως αποθήκη ψυχών. Δέχεται την Ελλάδα ως ένα ατέλειωτο σερί από στρατόπεδα συγκέντρωσης αθώων ανθρώπων, είτε είναι πρόσφυγες για μας, είτε είναι μετανάστες, εξίσου η ίδια ανάγκη τους κοινή, η ανάγκη της επιβίωσης. Αυτοί είχαν προγόνους που βοήθησαν στην απελευθέρωσή μας. Δεύτερη παρατήρηση, πολύ ενδιαφέρουσα, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Ηλικίες. 2 είναι 16 ετών από τους αναφερθέντες ήρωές μας, από τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαι εγώ ελεύθερος και εσείς να με ακούτε από αυτό το βήμα τώρα. Οι 2 ήταν 16. Ένας ήταν 63. Νέοι, μεσήλικες και γέροι, όλοι μαζί. 2 ήταν μαθητές. Ο 63 ήταν βιοτέχνης από την Καρδίτσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εργάτες, αγρότες, φοιτητές και οικοδόμοι ενωμένοι σε ένα σώμα και μια ψυχή για να απελευθερώσουν επιτέλους την πατρίδα τους. Και δεν φτάναν αυτοί, ήρθαν και ξένοι. Ήρθαν και Νορβηγοί, ήρθαν και Τούρκοι υπήκοοι αφγανικής καταγωγής. Αυτοί που τώρα είναι υπάνθρωποι για μας και τους συνοστίζουμε στα διάφορα Νταχάου μας ή τους επαναπροωθούμε για να πνιγούμε στη θάλασσα. Και γινόμαστε ρεζίλοι. Γιατί όλοι οι προσκυνημένοι πολιτικοί αυτής της χώρας δέχτηκαν τη συμφωνία, την κατάπτυση, την ανήθικη και την απάνθρωπη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δέχτηκαν να γίνουμε η αποθήκη ανθρώπινων ψυχών, εμείς και οι Τούρκοι. Και δεν δέχτηκαν, δεν τόλμησαν να βάλουν το βέτο που έβαλαν για τους Έλληνες εφοπλιστές, ώστε με αυτό το βέτο
ως εκ θαύματος σε 5 λεπτά να επιμερίζονται όλοι αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, τα εκατομμύρια, τα τέσσερα που είναι στην Τουρκία, σε όλες ανεξαιρέτως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον πληθυσμό της καθεμίας και τις ανάγκες τους. Αυτοί είσαστε και είσαστε αναντίστοιχοι με τους ηρωικούς σας προγόνους και τους ηρωικούς μας προγόνους. Όλη αυτή η κληρονομιά, και θα τελειώσω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, βαραίνει τις πλάτες όλων μας. Αναπόδραστα, δεν μπορείτε να γλιτώσετε από αυτό, βαραίνει και τις δικές σας πλάτες. Όλων των σημερινών Ελλήνων. Με το πιο συγκινητικό καθήκον, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτού του κόσμου. Ποιο είναι αυτό το καθήκον? Αυτό το καθήκον το μοναδικό που έχουμε είναι να ενωθούμε επιτέλους ξανά και έτσι ενωμένοι να ρισκάρουμε ξανά όχι τις περιουσίες μας, όχι τις λυσές τράπεζες, όχι την τραπεζική μας ρευστότητα. Αυτά είναι αστιότητες και τρομάζουν μόνο επίορκους. Να ρισκάρουμε ξανά τις ζωές μας για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Τον Ιούλιο του 2015 το καταφέραμε υπερκομματικώς σε ποσοστό άνω του 63%. Κανένα κόμμα δεν πλησιάζει ούτε το 40% με πραγματικά νούμερα. Το 63% σημαίνει όλα τα κόμματα ήταν εκεί. Ήταν ταξική απόφαση. Όλοι οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη, όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι εκμεταλλευτές αλλά είναι εκμεταλλευόμενοι, ενώθηκαν και σας έδειξαν το δρόμο. Τα καταφέραμε λοιπόν και ενωθήκαμε. Είμαστε επιτέλους, σας ενημερώνουμε όλους και κυρίως τον ελληνικό λαό, έτοιμοι ξανά με την πίεση που δεχόμαστε από όλους τους παρασιτικούς σε ενέργεια, σε τρόφιμα, στην αφόρητη αβίωτη ζωή που μας έχουν αναγκάσει να ζούμε, να ξαναενωθούμε. Το μόνο που χρειάζεται, το μόνο που λείπει μέχρι στιγμής είναι μια ατρόμητη και αποφασισμένη ηγεσία που δεν θα λιποψυχήσει, δεν θα συνθηκολογήσει, δεν θα θεωρήσει αυταπάτη τη μοναδική ελπίδα ενός ολόκληρου λαού. Μία ηγεσία αντάξια χρειαζόμαστε του ατρόμητου και αποφασισμένου λαού μας, του λαού μας που δεν δίστασε 16 ετών, μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου, να δώσει τη ζωή του πριν ξεκινήσει να τη γεύεται, για να μπορούμε σήμερα εμείς να έχουμε προβλήματα πολυτελείας, όπως είναι οι κλειστές τράπεζες και η ρευστότητά σας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.